ό,τι απέμεινε από την κεραία της οργής. Ξαφνικά η κεραία άρπαξε φωτιά και κανείς δεν γνωρίζει το λόγο. Η φωτιά ξέσπασε τα ξημερώματα του Σαββάτου χωρίς να ακουστεί κάποια έκρηξη, όπως λένε οι κάτοικοι των Ιταίων. Υπενθυμίζεται ότι υπήρξαν έντονες διαμαρτυρίες και κινητοποιήσεις κατοίκων για την απομάκρυνσή της. Ακούσαμε την πυροσβεστική εδώ πέρα, αλλά δεν πήγε το μυαλό μας ότι μπορούσε να πιάσει φωτιά η κεραία εδώ πέρα. Τίποτα, ούτε έκρηξη ακούσαμε, τίποτα οι κάτοικοι. Δεν ακούσαμε καθόλου τίποτα. Πιαστήκαμε στον κύπνο που λένε. Αυτό που αναμένεται τώρα είναι το πόρισμα της πυροσβεστικής. Ναι, ότι ήταν βλάβερα, ήταν βλαβερή κεραία, αλλά εμείς κάνουμε σαν κάτι γειτονιά να τιμή και σοβαρό αγώνα. Από εκεί και πέρα δεν μπορώ να πω τίποτα, ούτε ξέρω το πόρισμα τι έχει βγάλει πυροσβεστική. Ας αφήσουμε το πόρισμα να βγάλει πυροσβεστική και μετά θα κρίνουμε. Ναι, να βγει το πόρισμα, τι έχει γίνει από εδώ και πέρα, τώρα δεν ξέρω τι να σας πω. Εμείς πάντως θα κάνουμε ένα σοβαρό και τίμιο αγώνα μέχρι τώρα. Όπως κάνουμε και θα κάνουμε και πάντα. Πάντως, οι κάτοικοι των Ιταίων και άλλων περιοχών διαμαρτύρονται για τις κεραίες κινητής τηλεφωνίας που ξεφυτρώνουν σαν μανιτάρια, αφού κανείς δεν τους διαβεβαιώνει ότι δεν είναι επιβλαβείς για την υγεία τους.